Η αποκατάσταση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και οι δικαιολογίες περισσεύουν. Το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει υποχρέωση οι φορείς, όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας, αλλά όλου του Λεκανοπεδίου, συνολικά οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, να υπερασπιστούν μια δημόσια δομή, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων, και να διεκδικήσουν να υπάρχει δυνατότητα το δικαίωμα της αποκατάστασης από δημόσιες δομές απολύτως δωρεάν. Κανένας δεν μπορεί να κρύψει ότι εδώ πρόκειται για ένα μεγάλο εμπόριο που έχει ξεκινήσει, που εκμεταλλεύεται αυτό το εμπόριο, εμπορεύεται τον πόνο των ανθρώπων, την ανάγκη για αποκατάσταση. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που βρισκόμαστε μέσω μιας μεγάλης πανδημίας, με πολλά θύματα σε όλο τον κόσμο, με την αγωνία για το επόμενο διάστημα, τέτοιες δομές φαίνεται μέσα στην πανδημία πόσο τις έχει ανάγκη ο λαός μας. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο επί της ουσίας εδώ πέρα στο Ήλιο, πλήρως υποστελεχωμένο. Τα στοιχεία που μας δίνουν και εδώ οι εργαζόμενοι από το σωματείο είναι εξοργιστικά. Μιλάμε για μόνο 2 μόνιμους τραυματιοφορείς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, συνολικά 12 τραυματιοφορείς, σε ένα νοσοκομείο που έχει να κάνει με την αναπηρία, με την ανάγκη μεταφοράς ασθενών για τις θεραπείες τους, τις εργοθεραπείες τους και όλες τις αναγκαίες εξετάσεις, 2 μόνιμοι τραυματιοφορείς και 12 συνολικά τραυματιοφορείς, οι περισσότεροι στη δυτική πλειοψηφία συμβασιούχοι, επί ξύλου κρεμάμενοι, όμηροι, με συμβάσεις κάθε χρόνο να ανανεώνεται, κάθε χρόνο να λύγει και κάθε χρόνο να επαναπροσλαμβάνονται οι άνθρωποι. Εδώ και τώρα, επομένως, χωρίς πολλές κουβέντες, πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει η παραχώρηση δομών, ακόμα και του ίδιου του νοσοκομείου. Τη πισίνα, τη θεραπευτική, να τη δίνουν σε δήμους. Εκτάσεις να τις παζαρεύουν. Με σκοπό απότερο σιγά σιγά να απαξιώνεται, να κλείνει και να διοχετεύει το κόσμος στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία κοστίζουν έως και 150 ευρώ την ημέρα η επίσκεψη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, όχι μόνο για να συμπαρασταθούμε, αλλά πολύ περισσότερο για να δώσουμε συνέχεια σε μια διαρκή αγωνιστική προσπάθεια που κρατάει πολλά χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και όλοι στον αγώνα.